όλοι είχαμε ένα κούμπο στο λαιμό. Άσχετα το τι πιστεύει ο καθένας. Τι έχει τέλος πάντων όλα τα προηγούμενα χρόνια στο μυαλό του σε σχέση με τις αιτίες που υπάρχει το ζήτημα αυτό, όπως λέγεται το μεταναστευτικό. Τέτοια εγκλήματα σαν αυτά που γίνανε χτες στα νυχτά του Σπύρου δεν τα έχουμε συνηθίσει. Δεν τα έχουμε συνηθίσει γιατί με βάση τις πληροφορίες, τις οποίες μέχρι τώρα ξέρουμε, κανείς δεν μπορεί να κάνει το πέρα, καθαρά είναι πλέον τα πράγματα. Αλλά αν τυχόν είδατε προγράμματα ή τις φωτογραφίες από το αγιευτικό σκάφο με τον κόσμο που είναι πάνω φορτωμένος, καταλαβαίνετε ότι αυτό που λένε αυτοί που σώθηκαν οι άνθρωποι, 105-107 πόσοι είναι, ότι μάλλον ήταν πάνω από 500 μέχρι 750, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μία 100 την νεκρών. Εμείς το χαρακτηρίζουμε έγκλημα και καλά κάνουμε γιατί έτσι είναι, δεν είναι ούτε το πρώτο. Ούτε το τελευταίο και είναι έγκλημα πολύ δε περισσότερο που από προχτές είχαν εντοπίσει ένα καράβι το οποίο βολότανε μέσα στη Μεσόγειο για 6-7 μέρες. Ήταν δίπλα του εμπορικά πλοία, ήταν το λιμενικό και τελικά βούλιαξε μπροστά στα μάτια τους. Και υπάρχουν ερωτηματικά σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, λέω, όλων αυτών των μηχανισμών των οποίων η εφαρμογή γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν μπορούν να σώσουν μέσα στα μάτια τους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων κινδυνεύουν και πνίγονται κατά εκατοντάδες, γυναικόπαιδα στα πάρια κλειδωμένες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα βάζουμε αυτά τα ζητήματα στην πρώτη γραμμή, γιατί κατά γνώμη μας είναι και κριτήριο ψήφου, γιατί δεν είναι αθώος κανένας, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, και το λέμε αυτό γιατί τώρα εκμεταλλεύουν τη νέα μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, έχουν κάνει. Έχουν χαρακτηρίσει ασφαλή χώρα την Τουρκία, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται στην Τουρκία μόνο λέει, εκατομμύρια πρόσφυγες. Έχουν κάνει προσπάθειες να χαρακτηριστούν ασφαλείς χώρες και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, ιδιαίτερα λέω χώρες που ήδη είναι σε εξέλιξη πολέμους, όπως είναι η Λιβύη, αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην Αίγυπτο, με αποτέλεσμα αυτοί οι χαρακτηρισμοί να έχουν γεννήσει συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτόν τον χρόνο, όπως είναι η συμφωνία με την Τουρκία του 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνίες οι οποίες εγκλωβίζουν τον κόσμο εκεί και προσέξτε τι κάνουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι υπάρχουν κυκλώματα έναντι αυράς αμοιβής, η προχτεσινή αυτή 750 είχαν κληρώσει, όπως λένε οι ίδιοι που σώθηκαν, 4.000 ευρώ το κεφάλι.